έπιασαν δουλειά από νωρίς το πρωί εξκαφή στην παραλία της Ραψάνης. Το μοναδικό beach bar στην παραλία προετοιμάζεται για να ανοίξει το Σαββατοκύριακο. Ναι, ανοίγουμε αύριο, μόνο όποιος θέλει να παίρνει πακέτο από το μπαρ. Θα σερβίρετε και φαγητό? Όχι, όχι. 1η Ιουνίου νομίζω έχουν δώσει τελευταία ανακοίνωση, θα ξεκινήσουμε 1η Ιουνίου. Μάλιστα, περιμένετε πολύ κόσμο αύριο, πώς το βλέπετε, θα έρθει ο κόσμος στις παραλίες? Μακάρι να βγει ο κόσμος και όχι να μόνο εδώ, παντού, να βγει ο κόσμος να μπούμε στη ροή μας κανονικά. Εσείς διαθέτετε και κατάστημα εστίασης από πάνω, το οποίο λογικά θα ανοίξει 1η Ιουνίου. 1η Ιουνίου, ναι. Με λιγότερα τραπέζια, αυτά που μας έχουν πει. Θα απασχολήσετε και λιγότερο προσωπικό? Όχι, όλο το προσωπικό θα το πάρω, κανονικά. Πιο μέσα, εδώ. Στην πλάζα θα υπάρχουν ομπρέλες αλλά και ξαπλώστρες τοποθετημένες με τις απαραίτητες αποστάσεις. Προετοιμασίες και στην ακτή της Ραψάνης με το ένα και μοναδικό αναψυκτήριο το οποίο διαθέτει και beach bar να είναι έτοιμο να επιδειχτεί τον κόσμο το Σάββατο 16 Μαΐου. Όπως βλέπετε και εσείς, ήδη έχουν τοποθετηθεί οι πάσαλοι με τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, δηλαδή την απόσταση των 4 μέτρων. Όπως λέει η νομοθεσία, ανά 4 μέτρα, κάθε ομπρέλα, 2 ξαπλώστρες. Καλό, εκεί. Έκατσε από σας, παιδιά. Από εκεί δεκά. Από μένα έκατσε. Ωραία, ωραία. Έλα, λίγο. Λίγο θέλει, ρε παιδί. Ωραία, πέρασε.